Παναγιώτατε, όλοι γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε ότι είστε ο ισχυρός, ο επιδραστικός θεματοφύλακας των συμβολισμών και των παραδόσεων της Βασίλισσας των Πόλεων και της Ορθοδοξίας. Ως ύψιστη τιμή για την πόλη μας, της οποίας είστε από το 2009 επίτιμος Δημότης, ως προσδοκία για να έχουμε την ευχή και την ευλογία σας, θα σας παραδώσουμε σε λίγο την κορδέλα των αποκαλυπτηρίων του μνημείου αναφοράς στα νησιά της Σύμβρου και της Τενέδου και της ομώνυμης ονοματοδοσίας της πλατείας. Παναγιώτατε, είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο η λατρεία σας για την γενέτειρά σας Σύμβρο. Σας έχουμε ακούσει άπειρες φορές να λέτε ότι θα θέλατε να σας θυμούνται, όχι όπως μόνο εμείς ισχυριζόμαστε, δηλαδή ως ένα εκ των αξιοτέρων και σημαντικότερων πατριαρχών στην ιστορία του Οικουμενικού Θρόνου, αλλά ως Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Ιμβριολάτρης. Ο Δήμαρχος Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Σήμερα και χθες ζήσαμε ένα εξαιρετικό διήμερο, καθώς μαζί με το Πανημβριακό Συνέδριο, το οποίο ονομάστηκε Νόστος και Προοπτική, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρέθηκε εδώ στην πόλη της Νέας Σμύρνης, στην όμορη πόλη, και εγκαινιάζουμε ουσιαστικά μια πλατεία, μια νέα πλατεία, την ονοματοθέτουμε. Και αυτό, να ξέρετε, είναι ιδιαίτερα συμβολικό, γιατί ο Πατριάρχης το λόγο του δεν ξέχασε και το όμορο Παλαιό Φάληρο που είναι γεμάτο Κωνσταντινοπολίτες, και μας γεμίζει τιμή να βρισκόμαστε εδώ ο ένας δίπλα στον άλλον, να προσπαθούμε να θυμόμαστε το παρελθόν μας για να παλεύουμε για το μέλλον. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα των δύο ημερών. Το Πανημβριακό Συνέδριο δίνει όθηση στο να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο, όχι να γυρίσουμε στο παρελθόν και να πάρουμε κάτι, αλλά να σταθούμε στο μέλλον ο ένας δίπλα στον άλλον και να κάνουμε ένα κόσμο καλύτερο. Παναγιώτατε, σεβασμιότατοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, ήμβριοι-ήμβριες, τενέδιοι-τενέδιες, φίλοι και φίλες, είναι πράγματι πολύ συγκινητικό να βρισκόμαστε εδώ, σε αυτό το σημείο, σε αυτή την πόλη, μια πόλη που πραγματικά μετά το 64 άνοιξε την αγκαλιά της, κάτω από την, μέσα στην αγκαλιά της έβαλε τους Ιμβρίους, οι περισσότεροι Ιμβροί εδώ βρήκανε κατοικία, εδώ βρήκανε δουλειά, εδώ βρήκαν παρηγοριά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε πάντα εδώ. Είμαστε και εμείς νεοσμυρνιώτες. Αγαπάμε τη Νέα Σμύρνη και αγωνιζόμαστε για τη Νέα Σμύρνη και πάντα θα αγωνιζόμαστε και για τη Νέα Σμύρνη, όπως αγωνιζόμαστε στην Ύμβρο. Προσπαθήσαμε, πετύχαμε να ανοίξουμε τα ελληνικά μειονοτικά σχολεία. Από εκεί πέρα προσπαθούμε να ριζώσουμε, να πάνε περισσότεροι νέοι, να επιχειρήσουν, να δημιουργήσουν οικογένειες και να δούμε ένα όνειρο που πριν κάποια χρόνια φάνταζε πολύ μακρινό και μέχρι αδύνατο, πράγματι να πραγματοποιείται. Μαζί μας είναι ο Τάσος Γαϊτάνης, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε μια σημαντική κίνηση του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Σμύρνης, του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου για μετονομασία της πλατείας, σε πλατεία Ύμβρου και Τενέδου, προς τιμήν της ομογένειας των Ελλήνων της Ύμβρου και της Τενέδου, που βρέθηκαν εδώ από το 1964 και μετά, γίνανε μέλη της νεοσμυρνιώτικης κοινωνίας,
και είχαμε την τύχη σήμερα για τη χαρά να γίνει αυτό παρουσία του Πατριάρχη, του Παναγιωτάτου, κυρίου κύριου Βαρθολομαίου. Είναι μεγάλη χαρά για όλους εμάς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να θυμόμαστε, να μην ξεχνούμε, να μαθαίνουν οι νεότεροι και να συνεχίζουν οι παλαιότεροι με τις κινήσεις, με τις ενέργειές τους να φωτίζουν τις αλύτρωτες πατρίδες, τον ελληνισμό όπου γης. Και είναι και πάλι το λέω μεγάλη χαρά που είμαστε σήμερα εδώ. Θα μου επιτρέψεις αρχικά να πω δύο λόγια για το σύμβολο που έχει το μνημείο για την Τένεδο. Βλέπουμε, θα δούμε ότι η μία όψη έχει την πλευρά του νομίσματος της Τενέδου, την Αγκυρή Δραχμή. Η μία η όψη έχει το διπλό πελέκι και άλλα σύμβολα όπως τζαμπί, σταφύλι και τρίποδα. Η άλλη όψη, η οποία δεν φαίνεται φυσικά, έχει παράσταση του Ιαννού με κεφάλια του Δία και της Ήρας. Να σημειωθεί ότι η Τένεδος και η Λέσβος ήταν τα πρώτα ελληνικά νησιά που έκοψαν νομίσματα με ελληνικές επιγραφές. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση βρισκόμαστε στο μνημείο αναφοράς για την Ήβρο και την Τένεδο. Μια πλατεία με το όνομα Ήβρου και Τενέδου στην πόλη της Νέας Σμύρνης, της πόλης της προσφυγιάς, που μας αγκάλιασε όλους, όλο το μεγάλο αριθμό αυτών από Ιβρίους και Τενεδίους που έφτασαν σε αυτά, από τα δύο νησιά το 1964 και μετά. Μαζί μας έχουμε τον Παύλο Χριστίδη, βουλευτή ΠΑΣΟΚ Κοινάλ Νοτιού Τομέα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σήμερα σας βρίσκουμε εδώ πέρα, σε αυτήν την μεγάλη μέρα για τον Σύλλογο Ιμβρίων. Βέβαια. Είναι νομίζω μια πολύ μεγάλη μέρα και για τη Νέα Σμύρνη και για τον Νότιο Τομέα, νομίζω για την Ελλάδα συνολικά, διότι η Ήμβρος και η Τένεδος είναι δύο νησιά τα οποία είναι στις καρδιές κάθε Έλληνα, απανταχού της γης, και επομένως η πρωτοβουλία που σήμερα πήρε και ο Σύλλογος των Ιμβρίων και ο Σύλλογος των Τενεδίων είναι πολύ σημαντικός. Διότι νομίζω ότι αποκτά η πόλη ένα σύμβολο το οποίο θα θυμίζει στους αιώνες τον τρόπο με τον οποίο περάσαμε από το 1964 και μετά και δεν πρέπει να ξαναπεράσουμε δύσκολες στιγμές. Επομένως, πολλά πολλά συγχαρητήρια και στη Δημοτική Αρχή που έχει στηρίξει αυτή την προσπάθεια και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή που έκανε το ίδιο ακριβώς και νομίζω ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι αξιέπαινες, περβαίνουν χρώματα και κόμματα και νομίζω ότι έχουν τα παιδιά μας να μάθουν πολλά από αυτά. Χαρούμενοι και συγκεκινημένοι, συμμετέχουμε στην τελετή ονοματοθεσίας της πλατείας Ήμβρου και Τενέδου εις την οδόν Ελευθερίου Βενιζέλου Νέας Σμύρνης. Εκφράζουμε εκ βάθους καρδίας θερμάς ευχαριστίας εν ονόματι όλων των Ιμβρίων και Τενεδίων δια την φιλογενή αφιέρωση της ωραίας αυτής πλατείας εις τας δύο ιστορικάς νήσους του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τας μικράς πατρίδας της καρδιάς μας. Με την απόφασή σας αυτήν, εντιμότατε κύριε Δήμαρχε, μετά τον περί μας μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης, ενεγράψατε τα ονόματά σας εις τας ψυχάς των απανταχού της γης Ιμβρίων και Τενεδίων και εις τας βίβλους της ιστορίας των δύο νήσων, τα ονόματα των οποίων διαιωνίζει ο Όμηρος. Την ταυτότητά μας συγκροτεί ομούμετα του φυσικού κάλους της Ήμβρου και της Τενέδου και του φωτός του Αιγαίου, ο πνευματικός πολιτισμός με την μακράν ιστορική του διαδρομή. Ευχαριστούμε θερμώς όσους προσήλθαν εις την τελετή ονοματοθεσίας της πλατείας Ήμβρου και Τενέδου και την γέμισαν κυριολεκτικά, δια να τιμήσουν την εδώ ομογένεια που κατάγεται από τα δύο νησιά μας. Η ζεστασιά και η αγάπη του Δήμου εθέρμανε τας καρδίας μας και τας επλήρωσε χαράς και ελπίδος. Αισθανόμεθα ότι επιστρέφουμε σήμερα εις μίαν μυστική και αστήρευτον πηγήν φωτός, η οποία φωτίζει την Ήμβρον και την Τένεδον, την πόλη του Κωνσταντίνου, την Ανατολική Θράκη, τα παράλια της Ιωνίας, την Καπαδοκία, των Πόντων, ολόκληρον την Μικρά Ασία. Είναι το φως το πηγάζον από το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, το οποίον φως ουδεμία σκοτία, ουδέν εμπόδιον δύναται να κρύψει ή να σβήσει.
Με αυτά τα αισθήματα και τα σκέψεις η μετέρα Μετριώτης εκφράζει δια μίαν ακόμη φοράν εγκαρδίους ευχαριστίας προς εσάς αγαπητέ κύριε Δήμαρχε και εντιμότατα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δια την τιμήν προς την γενέτηρά μας και την Τένεδο. Κύριε Δήμαρχε, ένα μικρό ενθύμιο. Ο Νικόλαος Βρετός, βουλευτής νοτιού τομέα της Νίκης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε που είμαστε σήμερα παρόντες σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση που έχει να κάνει με τη τιμή στους Ήβριους και τους Τενέδους που διωγμένοι από τις πατρογονικές τους αιστείες βρήκαν εδώ στη φιλόξενη Νέα Σμύρνη το χώρο να μεγαλουργήσουν και να δημιουργήσουν καινούριες οικογένειες. Η τιμή να είναι ο Πατριάρχης εδώ αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή η Εκκλησία μας και η τοπική αυτοδιοίκηση, τα δύο θεμέλια του ελληνισμού, πρέπει να τα υποστηρίζουμε, ειδικά αυτές τις δύσκολες περιόδους. Ευχόμαστε τα καλύτερα για τους Ήβριους και Τενεδίους που ζουν στο νότιο τομέα.